Με ταχύς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες και για το καταδυτικό πάρκο του Μονοναύτη στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οδεύει προς έγκριση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα τμήματα αυτής της μελέτης, που είναι η περιβαλλοντική μελέτη, έχει ολοκληρωθεί και κατατίθεται, ελπίζω, αρχές της άλλης εβδομάδας. Στον αποκόρονα, από ό,τι γνωρίζω, είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς. Μετά ακολουθούμε εμείς, η Χερσόνησος, και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να πάμε καλά. Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού προσελκύει άτομα υψηλού οικονομικού επίπεδου, αριθμώντας περισσότερους από 25 εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως. Έχει περάσει 1,5 χρόνος. Το χρόνο αυτόν γίναν πάρα πολλά. Συγκεκριμένα, η εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων έχει έρθει, σκανάρισε το βυθό, έψαξε πλήρως το βυθό στην περιοχή του Μονοναύτη, όπου έχει οριστεί ο χώρος και το περίγραμμα στο οποίο θα οριοθετηθεί το καταδυτικό πάρκο. Ευτυχώς είναι εντελώς καθαρός, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και επομένως προχωράμε κανονικά. Η Κρήτη διαθέτει σπάνιο φυσικό περιβάλλον και βυθούς γεμάτους υφάλους, πύλα και ναυάγια. Για το καταδυτικό πάρκο του Μονοναύτη, το οποίο θα καλύπτει μια έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Απομένουν όμως να γίνουν η οικονομοτεχνική μελέτη, οι κανονισμοί μάλλον ασφαλείας και το χωροταξικό γενικότερα της περιοχής. Εφόσον όλα αυτά ολοκληρωθούν, είναι έτοιμη και η μελέτη αυτή η κανονική, μπορεί να ξεκινήσει η εργολαβία για να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο που θα δώσει πολλά στον τουρισμό. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλα εμπόδια, το πρωτοποριακό αυτό έργο αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά τα επόμενα 2 χρόνια, όπως εκτιμά ο Κώστας Μαμουλάκης. Εγώ υπολογίζω ότι στη χειρότερη περίπτωση τα 2 χρόνια θα είναι ολοκληρωμένο. Άρα την επόμενη τετραετία της παρούσης Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι θα μπορούμε να παραδώσουμε αυτό το κόσμημα στους δημότες μας και γενικά στην Κρήτη.